που ήθελα να σας κάνω πριν και είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Αμανατίδη είναι το εξής. Φέρατε εσείς ένα σχέδιο Ηρακλής, το οποίο παρά τις αυταπάτες που λέγατε νωρίτερα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που προκύπτει με δεδομένο ότι έχετε και την πατρότητα πλέον του προϋπολογισμού και ίσως είναι ο δεύτερος ελεύθερος προϋπολογισμός μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων. Σας άφησαν παρακαταθήκη 37 δις μαξιλάρι. Και δίνετε τα 12 στις τράπεζες για το σχέδιο Ηρακλής, χωρίς καμία εγγύηση, ούτε για τα κόκκινα δάνεια, ούτε για την πρώτη κατοικία, την ώρα που οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια 3 φορές. Μήπως αυτό δείχνει έτσι μια στρεβλή προτεραιότητα? Δεν είναι ανακεφαλαιοποίηση. Ναι, δεν είναι, αλλά εντάξει, είναι 12 και τα σπίτια θα τα πάρουν. Και Σπύρο μου, με υπογραφή υπουργού θα μπορεί να αυξηθεί αυτό το ποσό. Ονομάστε το όπως θέλετε, αλλά παίρνετε ακόμα 12 δις στις τράπεζες και τα σπίτια θα χαθούν. Ότι τυπικά μπορεί να βγήκαμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2019, ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνέπειες των συμφωνιών του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πολιτική της οποίας εφάρμοσε υπάρχουν μπροστά μας. Και υπάρχουν μπροστά μας έξω από την επιτήρηση, υπάρχει και μια ανάγκη, και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη για τη χώρα μας, για να υπάρχει μια ουσιαστική ανάταξη της οικονομίας μας για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Σε αυτή την επανεκκίνηση. Σε αυτήν την επανεκκίνηση. Ποια μας είχαν αφήσει? Α, πάλι από το μαξιλάρι, έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για πέστε μου. Για το 2,5%. Λένε ότι είχε φτιαχτεί ένας escrow account, ένας λογαριασμός τέλος πάντων. Το λογαριασμό αυτό, να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα που έχουν ακουστεί πολλές φορές και νομίζω ευτελίζουν και το επίπεδο της συζήτησής μας αυτή τη στιγμή που είναι καλό. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα δεν τα βρήκαμε ποτέ πουθενά. Αυτός ο λογαριασμός δεν άνοιξε ποτέ. Αυτό που έχω να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Απόλυτη οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Δυστυχώς, οριζόντια απόλυτη δεν μπορεί να υπάρχει στη χώρα. Προσπαθούμε όμως να διασφαλίσουμε εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δανειολήπτες, ώστε να δουν μεγαλύτερο αριθμό δανειοληπτών, οι οποίοι πράγματι στα χρόνια της κρίσης χάσαν το εισόδημά τους. Θα φέρουμε κάτι άλλο από το δικαστικό δίκαιο. Θα φέρουμε κάτι άλλο. Γιατί η μη οριζόντια από την καθόλου έχει τεράστια απόσταση. Δεν μπορεί να είναι οριζόντια. Ήταν οριζόντια. Λέει κάτι άλλο, νομίζω, ο κύριος Τσούκαλος. Εδώ ακούμε τον υπουργό να λέει για πτωχευτικό δίκαιο που θα χάνει τα πάντα και δεν θα μένει τίποτα. Κοιτάξτε, δεν έχει από την άλλη μεριά λέτε εσείς και εγώ συμφωνώ, ναι, να μην έχουμε δεν οριζόντια. Δεν μπορεί να είναι οριζόντια. Ναι, δεν μπορεί να είναι οριζόντια. Εμείς δεν θα πούμε για την αρχή. Υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση να ξαναδούν. Ελπίζω να υπάρχει. Αυτό να κρατήσουμε ως θετικό. Ότι οι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. Εμείς έχουμε δείξει μέχρι τώρα συνολικά με τις παρεμβάσεις μας και με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε αυτά τα ζητήματα την ευαισθησία μας και πραγματικά την τόλμη μας να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Απλά θέλουμε να πούμε και αυτό που δεν τόλμησε να το πει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως έλεγε τα αντίθετα περί της άκθειας, ότι απόλυτη οριζόντια προστασία δεν μπορεί δυστυχώς να υπάρχει. Δεν είναι ευαισθησία το να μένουν όλοι απ' έξω, κύριε Γεωργαντά. Κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό, παρακαλώ, δεν είναι λογικό να μένουν όλοι απ' έξω. Και αν θα γίνονται μαζικοί. Κοιτάξτε, οριζόντια σημαίνει να μην υπάρχει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Αυτό σημαίνει, κύριε Τσούκαλα. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Η άλλη άποψη είναι πτωχευτικό δίκαιο, χάνονται τα πάντα. Είναι, ξαναλέω, είναι τεράστια η απόσταση. Να μπει με κριτήρια εισοδήματος. Θα το δείτε το πτωχευτικό δίκαιο θα έρθει. Προστασία πρώτης κατοικίας. Ας δούμε πρώτα μέχρι 30 Απριλίου. Όχι τζάμπα. Να πληρώνει ο δανειολήπτης σε 20-30 χρόνια την εμπορική αξία, να επαναγοράσει το ακίνητο. Να δούμε πρώτα μέχρι 30 Απριλίου πώς ακριβώς θα προχωρήσει όλη αυτή η πλατφόρμα. Και εδώ είμαστε να επαναξιολογήσουμε ό,τι πρέπει να επαναξιολογήσουμε. Να μην δούμε σκηνές Ισπανίας, το είναι το θέμα. Γιατί μετά μπορεί να είναι αργά, κύριε Γεωργαντά. Το ερώτημα είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης να έρθει κάποιο άλλο σχέδιο το οποίο θα προστατεύσει? Η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφήσει απροστάτευτο αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Δεν το έκανε ποτέ, δεν θα το κάνει τώρα. Κύριε Γεωργαντά, έχω πάνω από 2 διαφορετικές δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη που συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι θα αφαιθεί κόσμος απροστάτευτος. Εσείς θεωρείτε, δεσμεύεστε μάλλον αυτό ότι αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη δεν θα τον αφήσουμε απροστάτευτο. Μάλιστα.